Μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση γίνεται στις 6 σήμερα το απόγευμα στο πνεύμα και το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Επιχειρηματικότητας για τέταρτη χρονιά στην Λάρισα, στην κεντρική βιβλιοθήκη της Λάρισας, Κωνσταντίνος Κούμας, και είναι μια συνδιοργάνωση του Συνδέσμου Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών και υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας με την υποστήριξη του δικτύου Πράξη. Στο δεύτερο μέρος αυτής της εκδήλωσης, που ξεκινά όπως είπαμε στις 6 και μέχρι τις 8, θα έχετε να μάθετε πολλά για την επιχειρηματικότητα και για τα startups. Θα έχουμε την παρουσίαση του βιβλίου που τιτλοφορείται έτσι, Startups, και το έχει γράψει ο κύριος Λευτέρης Παπαγεωργίου. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Καλησπέρα σε όλους. Χωρίς τον εκδότη σας, τι έπαθε ο εκδότης σας, ο κύριος Ζαμπούνης, γιατί δεν είναι μαζί μας? Ο εκδότης μου προετοιμάζεται για το απογευματινό event. Αύριο ετοιμάζεται. Που... Ναι, μάλιστα. Ναι, δυστυχώς. Λοιπόν, ο Χρήστος Ζαμπούνης από τον εκδοτικό οίκο Φερενίκη και εξέδωσε αυτό το βιβλίο πριν από λίγο καιρό. Παρουσιάστηκε και στην Αθήνα. Να το δείξω. Έτσι κιόλας. Αυτό είναι. Αυτό το ακούν και στο χωριό μου το startups, αλλά τι είναι? Να διευκρινίσουμε τι είναι, κύριε Παπαγεωργίου. Βεβαίως. Startup είναι μια ομάδα ανθρώπων που πάει να λύσει ένα πραγματικό πρόβλημα της αγοράς ή της κοινωνίας, που πιστεύει ότι αυτό θα αποδώσει και κάποια χρήματα, απλά το κάνει σε συνθήκες υψηλής αβεβαιότητας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν βγάζει κάποιο άλλο προϊόν. Είναι το μοναδικό προϊόν το οποίο πρέπει να βγάλει στην αγορά και να προλάβει να πληρωθεί γι' αυτό και να είναι ακόμα ζωντανή ως εταιρεία. Δηλαδή, αν έχει βγάλει το προϊόν και είναι αρκετά νωρίς για την αγορά, το έβγαλε αρκετά αργά και δεν πρόλαβε να εισπράξει. Έκανε όλες αυτές τις κινήσεις, έκανε βασικά λάθη, αυτή η εταιρεία σβήνει. Γι' αυτό και το 95% των startups παγκοσμίως αποτυγχάνει. Το 75, πολύ μεγάλο ποσοστό. Το 95. Το 95, συγγνώμη. Το 95 αποτυγχάνει δυστυχώς. Βέβαια, για να λέμε δηλαδή, startup δεν είναι όταν ανοίγω κάτι με ένα τοπικό ενδιαφέρον, είναι όταν παίρνω μια ιδέα και πάω να την πάω στην παγκόσμια αγορά. Εκεί λοιπόν, εγώ μετά από μια επιχειρηματική πορεία 20 ετών, μετά από 17 εταιρείες, μετά από έχοντας πουλήσει 17 εταιρείες σε 20 χρόνια. Σε 20 χρόνια σε 5 χώρες. Με μισό λεπτό, με ταυτόχρονες φαντάζομαι διαδρομές, έτσι? Φυσικά, φυσικά, ναι. Ήταν ειδικά μια περίοδος εκεί γύρω στο 2006-2007. Άνοιγα συνεχώς επιχειρήσεις σε διάφορους κλάδους, γιατί θεωρούσα ότι η αγορά τότε τραβούσε. Βέβαια, το 2009 παρατήρησα ότι αυτό το πράγμα κάπου τελειώνει, γιατί ως πολιτικός μηχανικός βίωσα την οικονομική κρίση της Ελλάδος πολύ γερά στο πετσί μου. Οπότε αναγκάστηκα τότε να αλλάξω καριέρα και να ξεκινήσω κάτι το οποίο μου φαινόταν παράξενο στην αρχή της καριέρας, το οποίο ήταν να κάνω μια εταιρεία τεχνολογίας στην Intranet. Η Intranet έχει σχεδιάσει το ευκολότερο σύστημα έξυπνου σπιτιού παγκοσμίως. Και έχει πλέον γραφεία στην Αμερική, θηγατρική στο Λονδίνο. Και τα μυαλά όλα που δουλεύουν για την Ιντερνετ είναι στη Θεσσαλονίκη. Γιατί τα ελληνικά μυαλά, πιστέψαμε, έχοντας γυρίσει τον πλανήτη, είναι εξαιρετικά μυαλά. Κάποια στιγμή λοιπόν παρατήρησα, έβγαλα ένα και μοναδικό συμπέρασμα το οποίο νομίζω ότι είναι σωστό. Ότι κάτι το οποίο έκανα σωστό σε μία μου εταιρεία θα μπορούσε να μείνει σωστό σε μία άλλη εταιρεία δικιά μου, σίγουρα να μείνει σωστό σε μία εταιρεία ενός τρίτου. Για κάποιον όμως τρελό λόγο, τα λάθη είναι κοινά για όλες τις επιχειρήσεις και για όλους τους επιχειρηματίες. Η μεγάλη πατάτα λοιπόν, είτε την κάνω στο δικό μου κλάδο ή σε οποιοδήποτε άλλο, παραμένει λάθος τραγικό για τον καθένα. Μάλιστα. Οπότε έγραψα ένα βιβλίο το οποίο είναι το βιβλίο που θα ήθελα να έχω διαβάσει εγώ 20 χρόνια πριν το ξεκινούσα. Γιατί μιλάει για τα κοινά λάθη που κάνουν οι επιχειρηματίες. Πάμε να μας τα δώσετε με τίτλους. Κάποια από τα λάθη. Το βασικότερο λάθος που κάνουν οι startups είναι ότι νομίζουν ότι ξέρουν την αγορά. Δεν σας κρύβω ότι εγώ τα ξεκίνησα ακόμη και εγώ που είχα μια γνώση και μια εμπειρία της αγοράς. Το πρώτο μας προϊόν λεγόταν Talk to Lift. Το Talk to Lift είναι το πρώτο σύστημα φωνητικού ελέγχου ασανσέρ παγκοσμίως. Μπαίνω στο ασανσέρ, λέω Σωτήρης Πολύζος, με πηγαίνει στον όροφο που είναι ο κύριος Πολύζος. Εάν του πω έχω ραντεβού με τον γιατρό, μπορεί να μου πει έχω δύο γιατρούς. Αυτόν και εκείνον. Εξαιρετική συσκευή για τυφλούς, για ανθρώπους σε καροτσάκια, για τον οποιοδήποτε δεν ήξερε που πήγαινε. Εμένα από όταν βγήκαμε στην αγορά, αφού γύρισα όλο τον πλανήτη. Πηγαίνοντας όλες τις μεγάλες εταιρείες του κόσμου, κατάλαβα ότι είναι αυτή μια αγορά η οποία είναι πολύ δύσκολη στην καινοτομία. Ξέρετε, το ασανσέρ είναι μια βαριά βιομηχανία και είναι και βαριά και στις κινήσεις της. Σήμερα γνωρίζω ότι μία μέρα όλα τα ασανσέρ του πλανήτη θα έχουν φωνητική τεχνολογία μέσα. Ήταν όμως πολύ νωρίς όταν το ξεκίνησα εγώ. Εάν δεν είχα τα χρήματα να στηρίξω την εταιρεία μου, αυτή η εταιρεία θα ήταν μία από το 95% που κλείνει. Μάλιστα.
Άρα λέτε ότι το σύνηθες είναι να έχουμε ανθρώπους που παρασύρονται από τον ενθουσιασμό της ιδέας χωρίς να έχει προηγηθεί, θα το πω με τεχνοκρατικούς όρους, η μελέτη. Η έρευνα αγοράς πολλές φορές. Ξέρετε, κάποια στιγμή λέμε αυτό το προϊόν είναι φοβερό. Δεν υπάρχει στην αγορά. Συνήθως για να μην υπάρχει κάποιος λόγος υπάρχει που δεν υπάρχει. Έχω πάρα πολλά παραδείγματα τέτοια μέσα στο βιβλίο. Καταρχήν, αυτό το βιβλίο για να έρθει και πιο κοντά στα ελληνικά δεδομένα, έκανα συνεντεύξεις με 24 Έλληνες της επιχειρηματικής σκηνής. Ανθρώπους που ξέρουμε όλες τις εταιρείες τους. Όπως είναι ο Θόδωρος Οφέσας, ο πρόεδρος του ΣΕΒ. Όπως είναι ο Κώστας Χαϊτογλου, που έχει τον Μακεδονικό Χαλβά. Όπως είναι. Καταρχήν, πήρα από 25χρονο μέχρι 75χρονο. Πήρα συνέντευξη από έναν άνθρωπο που ήθελα να έχω και έναν άνθρωπο ο οποίος, ξέρετε, δεν είναι το βασικό του μέλημα η επιχειρηματικότητα, ήταν δεύτερο, αλλά είναι πολύ δυνατός επιχειρηματίας. Και πήρα από τον Βασίλη τον Καρά, τον τραγουδιστή. Να σας πω, 75χρονος, καταλαβαίνω ότι έχει ένα απόσταγμα ζωής. Ο 25χρονος, ναι, τι σας είπε? Μόλις ο 25χρονος είναι αυτός που μόλις βγήκε στην αγορά και σήκωσε χρήματα από επενδυτές. Οπότε αυτός, okay, μου είπε σήμερα, έχοντας περάσει και τα capital controls, τι τράβηξε για να πείσει ανθρώπους από το εξωτερικό να τον ακούσουν και τι τράβηξε για να μπορέσει τελικά να φέρει τα λεφτά στην Ελλάδα και να κάνει τη δουλειά του. Μάλιστα. Άρα καθαρός 25χρονος, ενώ καθαρός ως προς την δράση του, όχι 25χρονος που πάει να κάνει την μπάζα του και να που τα φάει. Αυτό, το σημαντικότερο είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας στη χώρα μας, γιατί πιστέψτε με, όχι μόνο για την καλή τους την καρδιά, ναι μεν γιατί αγαπάνε την Ελλάδα, κυρίως όμως γιατί στην Ελλάδα έχουμε εξαιρετικά μυαλά και εξαιρετικά ταλέντα. Μάλιστα. Λοιπόν, εσείς κάνοντας αυτή την έρευνα, έχοντας συλλέξει και εμπειρίες από άλλους ανθρώπους όπως λέτε, ακόμη και από τον Καρά, φαντάζομαι για το επιχειρηματικό κομμάτι μιλήσατε με τον Καρά, έτσι. Λειτουργεί αυτό ένα μεγάλο θεματικό που είχε κάνει στη Θεσσαλονίκη, έξω από τη Θεσσαλονίκη ή όχι? Βεβαίως, είναι το χωριό της Ειρήνης, η Ειρήνη είναι η κόρη του εξού και το όνομα, συνεχίζει να λειτουργεί και περνάει όλα αυτά που περνάνε οι ελληνικές επιχειρήσεις. Μάλιστα. Αλλά ο Βασίλης ο Καράς είναι βράχος και αντέχει. Το θέμα είναι ότι άρα, έχει ανοίξει πάρα ούτε πέθανε ούτε άνθησε όμως αυτό το πράγμα. Μέσα στην κρίση δύσκολα ανθεί κάτι το οποίο απευθύνεται στην ελληνική αγορά, ξέρετε. Γιατί αυτό είναι κάτι που απευθύνεται εκεί. Κατά κανόνα προσπαθούν να ανθίσουν προσπάθειες που πάνε για την εξωτερική αγορά. Το μεγαλύτερο πρόβλημα σήμερα ίσως των startups είναι ότι δεν έχουμε μια εσωτερική αγορά να στηρίξει με χρήματα αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό ο Βέλγος το ότι έχει μια ιδέα, την πουλάει πρώτα μέσα στο Βέλγιο με ελάχιστα έξοδα και αφού μαζέψει τα πρώτα χρήματα μπορεί να πάει σε αγορές του εξωτερικού. Μάλιστα. Όταν ξεκινάς από τη γωνία της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, που είμαστε εμείς, και που κάθε ραντεβού σου κοστίζει περισσότερο από τον οποιοδήποτε κέντρο Ευρωπαίο. Και φτάνεις σε ένα σημείο να μην έχεις και εσωτερική αγορά που θα μπορούσε να απορροφήσει το προϊόν σου, τα πράγματα γίνονται αρκετά δύσκολα. Σήμερα στην Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Λάρισσας, η είσοδος είναι από την Χαδέλη, είναι πάροδος στην Κεντρική, στην Κούμα, στις 8. Αν θέλετε να πάτε και νωρίτερα που θα είναι αυτή η εκδήλωση που σας είπα σε εξέλιξη, παρουσιάζεται αυτό το βιβλίο. Το βλέπετε τώρα, του Λευθέρη Παπαγεωργίου, από τις εκδόσεις Φερενίκη, Startups, από την ιδέα στην παγκόσμια αγορά. Το έχει γράψει όχι μόνο με την δική του εμπειρία ο Λευθέρης Παπαγεωργίου, αλλά συλλέγοντας εμπειρίες από πολλούς ανθρώπους, όπως μας εξήγησε. Θα μιλήσουν λοιπόν και ο πρόεδρος των βιομηχάνων, ο κ. Αχιλλέας Νταβέλης, και ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο Κώστας ο Αγοραστός, και ο εκδότης, ο Χρήστος Σοζαπούνης, βεβαίως ο συγγραφέας, σήμερα στις 8 στην Κεντρική Βιβλιοθήκη. Ευχαριστώ κύριε Παπαγεωργίου. Τα λέμε εγώ εκεί. Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς.